Μου αρέσει η μουσική, μου αρέσει να κάνω μουσική, μου αρέσει να τραγουδάω, μου αρέσει να ακούω. Ίσως επειδή από πολύ μικρή ηλικία, εκεί στις χοροδίες και με τη γιαγιά, τραγουδάγα στο χωριό, δηλαδή όλα αυτά, όλες. Έχω μεγαλώσει να έχω μέσα στα πανηγύρια. Είσαι από αρχαία Ολυμπία. Είμαι από αρχαία Ολυμπία, την πλευρά της μάνας μου, από ναύπακτο πατέρας. Ναι, οπότε έχω ζήσει στο πετσί μου ωραία καλοκαίρια στο χωριό με τραγούδια και χορούς και πανηγύρια. Είμαστε και μια οικογένεια, ρε παιδάκι μου, μεγάλο σόι. Που το Πάσχα μαζευόμασταν, ξέρεις, τσάμικα. Τραγούδα κι άλλο από το σόι, όσο καλά τραγουδάς εσύ. Ο πατέρας μου. Ναι. Ο πατέρας μου. Από εκεί τον πήρες. Και η γιαγιά. Και όλοι μετά, ξέρεις, κάναμε ένα σένα. Πώς τα παλιά τα ωραία χρόνια που σπάγαμε και πιάτα, χορεύαμε, τσακωνόντουσαν, τα βρίσκανε, γλεντάγανε, μεθάγανε, κάνανε, ράνανε. Και δεν ξέρω, πάντα μου άρεσε αυτή η φασαρία. Μου αρέσει η φασαρία εμένα. Η εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια, ναι, ο κόσμος. Δηλαδή, η έκφραση. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μέσα σε όλο αυτό όμως, δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί. Και είναι πράγματα που δεν θα φωνάζω και τα φωνάζω μέσα από τα τραγούδια μου. Ίσως επειδή ντρέπομαι, φοβάμαι. Ναι, φοβάμαι και ντρέπομαι γι' αυτό. Ίσως ντρέπομαι να δείξω την πιο ευαίσθητη πλευρά μου και τα γράφω και ή τα εκφράζω έτσι μέσα από τα τραγούδια. Θα σου έλεγε τώρα ένα μέσος θεατής, ακροατής, θα σου έλεγε καλά, ντρέπεσαι και τόσα τατουάζ και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ο κόσμος ότι η εξωστρέφεια μερικές φορές όσον αφορά το ντύσιμο και την εμφάνιση παίζει μια εσωστρέφεια μέσα, μια ευαισθησία, ένα συναισθηματισμό πιο βαρύ. Έτσι δεν είναι τις περισσότερες φορές. Σίγουρα. Ακριβώς είναι αυτό. Ακριβώς είναι αυτό. Το πρώτο τραγούδι που έγραψες δικό σου, ποιο ήταν? Το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ δικό μου ήταν να είμαι σε ηλικία 16 χρονών και πιο μικρός. Ούτε, δηλαδή στο καλοκαίρι, στο χωριό της μάνας μου, στη Μαρλίνα, με μια κιθάρα που μου είχε πάρει ο κύριος Γιώργος και ήταν, ξέρεις, πολύ παιδικό. Για έναν έρωτα, για καλοκαιρινό. Ναι, για κάποιο καλοκαιρινό έρωτα. Νομίζω βασικά για μια κοπέλα η οποία ήταν στο σχολείο. Ούτε που θυμάμαι, νομίζω. Τι το πες ποτέ ότι είναι για εκείνη? Όχι, 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 όχι. Και πώς πήγαινε? Είσαι το άλλο μου μισό, μακριά σου δεν αντέχω. Κάτι τέτοιο. 16 χρονών. 16, ναι, 15, 16.